Όλοι μαζί θα πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα στην Ευρώπη. Για μια κοινωνία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης με ανθρώπινο πρόσωπο. Με ενότητα για τη νίκη και την προοπτική. Πέμπτο συνέδριο ΠΑΣΟΚ. Για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Φαντάτος. Για μια σχεδόν ώρα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Βουλής τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τα ελληνοτουρκικά, αλλά βεβαίως και την κατάσταση που διαμορφούνται στο πολιτικό σκηνικό. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε καταρχήν με την επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα αυτές τις μέρες, 48 ώρες πριν την έναρξη, έχει να κάνει με το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Ένα συνέδριο που πολλοί εκτιμούν ότι θα έπρεπε να είναι ένα συνέδριο παραγωγής πολιτικής, όμως δείχνει να μεταβάλλεται σε σύγκρουση μηχανισμών. Και υπενθυμίζω εδώ για τους τηλεθεατές μας ότι πριν από 3 περίπου χρόνια εσείς είχατε δηλώσει στο προηγούμενο συνέδριο ότι πρέπει να διαλυθούν οι κομματικοί στρατοί. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στρατοί και υπάρχουν και στρατάρχες? Δεν θα έλεγα για στρατούς και στρατάρχες, αλλά ομάδες και ομαδούλες συνεχίζουν να υπάρχουν. Ομαδάρχες? Υπάρχει ομάδα χωρίς τον επικεφαλής. Το ρωτώ αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι τελικώς ο πρωθυπουργός από τη μία πλευρά. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος, με βάση και τις τελευταίες δηλώσεις από την άλλη, και οι λεγόμενοι εσωκομματική αντιπολίτευση είναι 3 μπλοκ, τα οποία θα συγκρουστούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε αυτό το συνέδριο. Και η κριτική που γίνεται από την άλλη πλευρά προς τον Πρωθυπουργό είναι ότι δεν κατάφερε αυτή την τριετία να γίνει ο πρόεδρος του όλου και νέου ΠΑΣΟΚ. Έχετε αυτή την εικόνα εσείς? Δεν έχω αυτή την τόσο απόλυτη εικόνα που δίνετε εσείς. Υπάρχουν σαφώς συσπυρώσεις μέσα στο κόμμα, όπως όλα τα κόμματα άλλωστε. Το ΠΑΣΟΚ δίδαξε την υπόθεση αυτή. Και πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σιμίτης, προσπάθησε και προσπαθεί να υπάρξει μια ομογενοποίηση, λέγαμε παλαιότερα, όλου του χώρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό δεν είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Και όχι μόνο εκείνους, πολλοί προσπαθούν. Όμως είναι μέσα στην ίδια την συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ και συνδέεται και με τη ζωντάνια που είχε πάντοτε το κίνημα αυτό. Την ανάγκη του ίδιου του κινήματος μέσα από αντιπαραθέσεις και μέσα από συγκρούσεις σε επίπεδο βέβαια πολιτικό, να προκύπτει μια νέα σύνθεση κάθε φορά. Εγώ δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος όσο δείχνουν κύριε Πρόεδρε, τα σχήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, το προηγούμενο συνέδριο το 1996 είχατε υποστηρίξει με θέρμη, θα λέγαμε, την υποψηφιότητα του κυρίου Τσοχατζόπουλου για την προεδρία του κόμματος, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και τη διαρχία. Σήμερα, σας έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη, σας έχουμε διαβάσει, υποστηρίζετε τον κύριο Κώστα Σιμίτη για τη θέση του Προέδρου του Κόμματος. Τι έχει αλλάξει αυτά τα 3 χρόνια σχεδόν? Άλλαξε η αντίληψη την οποία έχω. Δεν έχω τον φόβο που είχαμε πάρα πολλά στελέχη το 1996 για τον κίνδυνο μιας διάσπασης του ΠΑΣΟΚ. Εάν ο χώρος ο οποίος εκφραζόταν κυρίως από το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, δεν θα παρακολουθούσε αυτή την πορεία που ήταν πλέον προδιαγεγραμμένη με την ηγεσία, με την πρωθυπουργία του Κώστα του Σιμίτη. Περισσότερο αυτό ήταν που απασχολούσε και εμένα και άλλα στελέχη, όπως ο Κώστας Ολαλιώτης. Και νομίζω ότι τώρα δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, ώστε να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες. Και ο Τσοχαντζόπουλος απέδειξε με την όλη του συμπεριφορά ότι στηρίζει την συνολική προσπάθεια, και ο Σιμίτης προσωπικά επίσης, να μην του χρεώνουμε διαφόρων στελεχών διαμαρτίες, ο ίδιος ο Σιμίτης έδειξε ότι θέλει να συμπορευθεί με όλους. Μπορεί ο κύριος Σιμίτης, με συγχωρείς Αντρέα, να θέλει ο ίδιος, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, όμως υπάρχουν ορισμένοι και συνεργάτες του και υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί, οι οποίοι υποστηρίζουν μια καθαρότητα να υπάρξει στο κόμμα μέσα από το συνέδριο για ένα μικρό και καθαρό κόμμα, αναφέρουν.
Έχω τη γνώμη ότι στέκεστε στις απόψεις και κυρίως στην τακτική ενόψη συνεδρίου ορισμένων στελεχών του κινήματος, που και λίγα είναι κατά τη γνώμη μου και είναι διάσπαρτα σε όλους τους χώρους, τα ρεύματα, τις τάσεις, πώς τα ονομάζουν. Το ίδιο το Πασόκ από τη φύση του είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα και έχει ανάγκη ένα τέτοιο κόμμα για να είναι πλειοψηφικό κόμμα, για να είναι στην κυβέρνηση, έχει ανάγκη από συνένεση, από διάθεση συνδιαλλαγής όλων. Οι απόλυτες θέσεις, οι αποκλεισμοί, ο φανατισμός δεν ταιριάζει στο Πασόκ. Δεν μπορεί το Πασόκ να είναι ένα κόμμα μονολυθικό. Έχω την άποψη πάντως, κύριε Πρόεδρε, ότι θα έχετε προσπαθείτε να δώσετε μια ειδηλιακή εικόνα για το Πασόκ. Τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις που υπάρχουν ομάδων και μηχανισμών, τις βαφτίσατε ζωντάνια. Εδώ έχουμε και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που δεν έχουν ψηφίσει νομοσχέδια 3-7 χρόνια στη Βουλή. Αυτό είναι ζωντάνια? Το βαφτίζετε και αυτό ζωντάνια? Δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχουν βουλευτές που συστηματικά καταψηφίζουν νομοσχέδια στη Βουλή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν βουλευτές που σε ορισμένα νομοσχέδια, σε ορισμένες ρυθμίσεις ορισμένων νομοσχεδίων διατύπωσαν αντίθετη άποψη. Αυτό είναι σεβαστό σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, εφόσον δεν τίθεται θέμα αρχής. Τέθηκε, δεν υπάρχει θέμα στρατηγικής πλέον. Κύριε Πρόεδρε, σιωπούνοι απέχουν όμως και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ζείτε το κοινοβούλιο καθημερινώς για πάρα πολλές ώρες. Μπορεί να μην καταψηφίζουν, αλλά φροντίζουν εντέχνως είτε να σιωπούν είτε να λείπουν. Ναι. Το έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Αυτό, κύριε Τσεμπέρη, πρέπει να σας πω, επειδή βρίσκομαι στο κοινοβούλιο 25 χρόνια, συνεχώς από το 1974. Πρέπει να σας πω ότι σε όλα τα κόμματα της πλειοψηφίας, αυτά τα 25 χρόνια, και στο Πασόκ βεβαίως, κατά μείζωνα λόγο στο Πασόκ, λόγω αυτού του χαρακτήρα που έχει, της εσωτερικής δημοκρατίας, αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμένα με εκπλήσει. Και δεν είναι εκτεταμένο φαινόμενο, απλώς σημειώνεται, διότι είναι το διαφορετικό, εκείνο που εντυπωσιάζει, και σημειώνεται κυρίως από τον τύπο. Φτάσαμε όμως σε μία όξυνση μια βραδιά με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και με την επιστολή των 11. Ναι, και μεσολαβήσατε εσείς για να λυθούν τα προβλήματα. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι και εκεί δόθηκε αυτό το πρόβλημα με κάποια υπερβολή. Οι 11 βουλευτές εμφανίστηκαν σαν να περίπου να απειλούσαν την κυβέρνηση με ανατροπή. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε περίπου σαν να εξεβίαζε τους 11 βουλευτές να υποταχθούν, άλλος θα πήγαινε σε εκλογές κλπ. Εν συνεχεία οι βουλευτές αυτοί που δεν επέμειναν στην κατάθεση της επιστολής τους μετά την συζήτηση που είχαν μαζί μου, εμφανίστηκαν σαν να το βάζουν στα πόδια περίπου πρώτου απειλούντος Πρωθυπουργού. Δεν είναι αλήθεια. Υπήρχε μια άποψη σεβαστή. Ο Πρωθυπουργός σωστά και λογικά από την πλευρά του έπρεπε να αισθάνεται ότι στηρίζεται από το σύνολο της ομάδας και χωρίς καμιά επιφύλαξη. Εάν και βρέθηκε η σωστή κατά γνώμη μου λύση, ώστε καθένας να έχει την άποψή του χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την πορεία της κυβέρνησης και του Πασόκ. Θα φτάναμε σε εκλογές όμως αν δεν υποχωρούσαν 11. Είστε πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές την βραδιά? Δεν το αποκλείω, αλλά εγώ όταν συζήτησα με τους βουλευτές δεν τους παρουσίασα μια απειλή του Πρωθυπουργού. Τους είπαν, θέλετε τη δική μου άποψη, ότι εγώ αν αντιμετώπιζα ένα τέτοιο πρόβλημα δεν θα είχα άλλη επιλογή από το να πάω σε εκλογές. Αλλά αυτό δεν ήταν απειλή Σιμίτη, ήταν συζήτηση των βουλευτών μαζί μου. Και η αίσθηση που εγώ απεκόμισα ήταν ότι οι βουλευτές με τίποτε δεν ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο την κυβερνητική σταθερότητα και την πορεία της χώρας. Πολλοί λένε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, Ευαγγέλη, ότι αν δεν είχατε βάλει τους 9 από τους 11 τότε εκείνη τη βραδιά σε αυτό εδώ το γραφείο και δεν είχε γίνει παρέμβαση Κακλαμάνη, κανείς δεν ξέρει πού θα έφταναν τα πράγματα. Τώρα υπερβάλλουμε κάπως. Καθένας, κοιτάξτε. Το ρωτώ αυτό, με συγχωρείτε, για να διερευνήσω αν θα ήσασταν διατεθειμένο στην πορεία του χρόνου, σε ανάλογες περιπτώσεις, να παίξετε ένα ρόλο εγγυητή σε εισαγωγικά της ενότητας αυτού του χώρου. Ένα κόμμα που χρειάζεται εγγυητές
έχει σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν πρόκειται κανείς εγγυητής να το θεραπεύσει. Δεν νομίζω. Καθένας μέσα στο ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερο βουλευτές, εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, έχουν αίσθηση ευθύνης. Μην τα θεωρούμε. Βέβαια, υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση που παίρνει πολλές φορές και ένα έντονο χαρακτήρα. Αλλά να θυμάστε κάτι, επειδή υπάρχει μια ανησυχία στους φίλους του ΠΑΣΟΚ και ένα δικαιολογημένο ενδιαφέρον αρνητικό στους μη φίλους. Να θυμάστε, σας το λέω από τώρα, την εικόνα την Κυριακή το βράδυ όταν θα κλείνει το συνέδριό μας. Όλοι όρθιοι, διαφωνούντες και μη, αντιτιθέμενοι και μη, και οι διάφοροι που είπατε των ομάδων που αναφέρετε πριν, και όσοι δεν ανήκουμε σε καμιά ομάδα, εγώ είμαι χωρίς κανένα οπαδό και χωρίς να αναγνωρίζω κανέναν αρχηγό μου. Έτσι. Λοιπόν, θα δείτε ότι όλοι θα είμαστε μαζί εκεί. Έτσι έλεξε και το προηγούμενο συνέδριο. Έτσι έλεξε το προηγούμενο συνέδριο. Έτσι έλεξε. Αλλά, γιατί να μην αλλά είχαμε μια διατροπή τριών ετών που είχαμε συγκρούσεις, είχαμε διαφωνίες, αντιπαραθέσεις έντονες και φτάσαμε και μάλιστα και σε καταγγελίες για υπονόμευση και τη ίδια τη κυβέρνηση. Δεν βλάπτουν, κύριε Κωνσταντάτη, αυτά δεν βλάπτουν. Σημασία λοιπόν έχει εάν μετά το συνέδριο θα προχωρήσουμε μέσα από μια κεντρική επιτροπή που εγώ ελπίζω ότι θα συνθέτει, δεν θα αποκλείει, αλλά θα συνθέτει όλες τις δυνάμεις του κινήματος, αν θα πάμε σε μια αναδιάταξη και της πολιτικής μας. Εγώ υποστηρίζω, αλλά είναι βέβαια θέμα του Πρωθυπουργού, δικαιωμάτου, το οποίο σέβομαι απολύτως. Υποστηρίζω ότι μέσα από έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο στο συνέδριο θα υπάρξει και μια προσαρμογή της πολιτικής μας σε τομείς που ίσως υπάρχουν προβλήματα. Ίσως. Εννοείται και ευρύ ένα σχηματισμό. Ίσως. Μια τέτοια προσαρμογή της πολιτικής μας ασφαλώς χρειάζεται ένα άλλο σχήμα, πιο περισσότερο κατάλληλο να εκφράσει μια νέα πολιτική. Και με αυτές τις προϋποθέσεις, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Βλέπετε λοιπόν να υπάρχουν περιθώρια για αυτόν τον ευρύ ανασχηματισμό, έτσι όπως τον εννοείτε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλώ για ανασχηματισμό. Και τις τελευταίες μέρες δεν νομίζω ότι το ζητούμενο ήταν ανασχηματισμός. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά στην τελευταία συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας το είπατε μέσα. Αν είναι καλές πληροφορίες. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ την λέξη ανασχηματισμός. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται όχι απλώς μια αλλαγή κάποιων προσώπων. Διότι αν θέλετε αυτό μπορεί να αδικεί και στελέχη κυβερνητικά τα οποία έχουν προσφέρει έργο. Εγώ πιστεύω ότι από 3-3,5 χρόνια χρειάζεται μια, όχι απλώς μια ανανέωση, αλλά και μια ενίσχυση ενός κυβερνητικού σχήματος. Και κυρίως πολιτικές που επιβάλλονται μετά από αυτή την πορεία η οποία ήταν υποχρεωτική, γιατί έπρεπε να εξασφαλίσουμε την ένταξή μας στην Οικονομική και Κοινωνική Ένωση. Είναι όρος εκ των ονού κάνει για την επιβίωση όχι μόνο της οικονομίας, της χώρας. Από εκεί και πέρα, στο χρόνο αυτό που έχουμε μπροστά μας, θα δούμε και άλλους τομείς της πολιτικής μας. Πολλές φορές ήταν αντίθετη με την έννοια της συσπήρωσης που ήθελε ο κάθε πολίτης από το ΠΑΣΟΚ. Δεν καθόρισε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να κινούμεθα, έτσι ώστε αφενός να έχουμε μια ελευθερία έφρασης, να λέμε την άποψή μας, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε μια αποτελεσματική λειτουργία και να μην δημιουργούμε ιδιαίτερα προβλήματα μεταξύ μας. Νομίζω ότι το συνέδριο αυτό, έτσι, επειδή έχει γίνει μια μακρά συζήτηση με όλα μας τα υπουργός και πρόεδρος του κινήματος, οφείλαμε νομίζω να τον βοηθήσουμε, κάνοντάς του κριτική εκεί που πρέπει, όχι από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, αλλά στα όργανα στα οποία συμμετέχουν. Και πρέπει να σας πω, και μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, είναι γνωστό, ότι μέσα σε όργανα, στο Εταιρικό Γραφείο, στην Πολιτική Γραμματεία, ίσως ελάχιστοι ήταν περισσότερο επικριτικοί για ασθενή στοιχεία της πολιτικής μας από ότι αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Αλλά τα συγκεκριμένα ζητήματα, από την ώρα που τα κάνεις αντικείμενο διαλόγου εντός εισαγωγικών από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, και γνωρίζοντάς τον 20-30 χρόνια, θα καταλάβω
αν αυτό που μου λέει τελικά θα το πράξει. Δεν έχετε τέτοιο κλίμα εσείς εισπράξει από τους ψηφοφόρους της Β' Αθηνών? Υπάρχει, άλλωστε είναι γενικότερο το πρόβλημα και δεν αφορά μόνο το Πασόκ. Υπάρχει μία προϊούσα, αν θέλετε, αποπολιτικοποίηση. Απράξει. Γενικότερο είναι το πρόβλημα. Γενικότερο είναι το πρόβλημα. Ο άλλος δηλώνει κανέναν. Δεν ξέρω, δεν αποφάσισα. Σημαίνει ότι πάει και στέκεται πάνω από την κάλπη και ρίχνει ένα χαρτί που λέει δεν αποφάσισε. Άρα έχετε ευθύνη και εσείς η πολιτική, κύριε Πρόεδρε. Βεβαιότατα, οι πάντες έχουμε ευθύνη. Τώρα μιλάμε για το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Κατά συνέπεια, όταν έχουμε ένα εκλογικό σώμα, το οποίο δεν βρίσκεται ανεβασμένο στο σημείο εκείνο που ασφαλώς φτάνει όταν προσέρχεται στις κάλπες. Εγώ πάντως δεν έλαβα πάντως. Και εκφράζεται. Ναι. Πώς θα πορευτείτε σε αυτό το διάστημα έως τις βουλευτικές εκλογές, αν είστε δεύτερο κόμμα? Θα πορευτούμε μαζί, όπως έχουμε πει με τον Σιμίτη, πρωθυπουργό και πρόεδρο του κινήματος, και θα δώσουμε τη μάχη των βουλευτικών εκλογών, παρουσιάζοντας όλο το έργο που θα έχουμε πραγματοποιήσει στην τετραετία και ζητώντας την νέα εντολή για μια νέα τετραετία. Για να προχωρήσουμε σε μία γραμμή την οποία ασφαλώς και θα βελτιώσουμε. Ασφαλώς και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που προκύπτει ως λογική, όπως σας το είπα και πιο πριν, προσαρμογή μιας πολιτικής. Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, αλλά με τίποτε, όπως σωστά εδώ είπε και ο κύριος Σιμίτης, δεν θα παίξουμε κρόνα γράμματα. Χρειάστηκαν όμως να περάσουν 3 χρόνια για να υπάρξει μια προσαρμογή, μια αλλαγή της πολιτικής στον 4ο χρόνο. Μα δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής ριζικής πολιτικής. Όχι, βέβαια. Έτσι, υπάρχουν τομείς, στους οποίους ασφαλώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν τα κάναμε σήμερα. Διότι έπρεπε να εξασφαλίσουμε οπωσδήποτε την ένταξη στην κοινότητα των ευρωπαϊκών λαών. Αυτό, επειδή είναι ήδη δεδομένο, φοβούμαι ότι δεν το αξιολογούμε όσο πρέπει. Όπως δεν αξιολογούμε και τι προέκυψε, ακόμα και στον κοινωνικό τομέα, για τον οποίο μιλώ εγώ, από αυτή την πορεία. Τότε δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή πληθωρισμό κατά 10 και πλέον μονάδες πιο κάτω από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ανάλογη αύξηση στο εισόδημά σου, κύριε Κωνσταντάτο, κατά 10%. Θα το διαπιστώσω αυτό. Όχι, να μιλούμε. Εάν κάνουμε κάποιες, αλλά δεν ακούω και κανέναν ακόμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, όταν οι δημοσκοπήσεις, γιατί δεν μπήθετε? Όταν οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν 21-22%, είναι τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Πόσες φορές το γράψατε αυτό, κύριε Τσεμπέρη? Ποιο? Στιγμή. Ότι? Ότι από αυτή την πορεία προς την ΟΝΕ δεν είναι απλώς υπόθεση των τραπεζιτών και των μεγάλων επιχειρήσουν αυτή η πορεία. Αυτό φαίνεται να δείξει. Όσο προκύπτουν από αυτά, εσείς είστε ίσως ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι που θέλει να κάνει ένα σπίτι. Και πριν από 3 χρόνια το κόστος ενός δανείου επιβαρύνεται το δάνειο αυτό με ένα 25% το μήνα. Και τώρα θα έχει ένα επιτόκιο 7% με τα έξοδα όλα. Κύριε Πρόεδρε, πώς είναι η πλευρά του κύριε Πρόεδρε? Δεν είναι αποτελέσματα? Και τα νοσοκομεία που νοσούν, η υγεία που νοσεί, η παιδεία που ήταν στους δρόμους, οι μισθοί οι οποίοι δεν έπαιρναν. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς δεν θα νοσούσε η παιδεία, πώς δεν θα νοσούσε η υγεία, εάν είχαμε εγκαταλείψει τον στόχο να συμπορευτούμε με την Ευρώπη. Τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μετά από 3 χρόνια, όταν θα περιμέναμε έξω από την πόρτα της Ευρώπης, μαζί με τη Ρουμανία, μαζί με την Ουγγαρία, μαζί με την Βουλγαρία, να χτυπάμε την πόρτα να μπούμε μέσα? Άρα κάτι δεν έχει εξηγήσει καλά ο Πρωθυπουργός στο λαό. Δεν μπορεί να μετράει στη δημοσκόπηση 21% και να συζητάμε το Πασόκ αν θα είναι στο 30-33% και η Νέα Δημοκρατία σε χαμηλά νούμερα. Έχω την εντύπωση ότι μεταξύ του Πρωθυπουργού, μεταξύ του πολιτικού κόσμου και του λαού, στην έμεση δημοκρατία, στην αρχαία Αθήνα, στην άμεση δημοκρατία, στο χωριό μου, στην πόλη σας, σίγουρα υπάρχει αυτή η άμεση και αμφίδρομη σχέση ηγεσίας και λαού. Στην σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος, ο οποίος άλλοτε είναι ένας φακός ειλικρινής και άλλοτε είναι ένας φακός που μεγαλώνει ή μικραίνει τα αντικείμενα κατά τη βούληση εκείνου που ελέγχει αυτόν τον φακό.
Λοιπόν, σήμερα σας είπα πριν ότι μεγιστοποιείται το αρνητικό, το θετικό θεωρείται ότι δεν είναι είδηση, το θετικό θεωρείται ότι δεν πουλάει, δεν έχει τηλεθέαση. Είδατε κανένα talk show που να δείχνει μια οικογένεια που απέκτησε επιτέλους σπίτι και χαίρεται το σπίτι της? Όχι. Θα δείτε πρόεδρε, μια οικογένεια που είναι στον δρόμο, που είναι μέσα στις λάσπρες και μέσα στην καταπρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, για περισσότερη κοινωνική πολιτική όμως, δεν μιλάνε μόνο τα μέσα ενημέρωσης ή οι δημοσιογράφοι. Μιλάνε οι άνθρωποι, τα μέλη, τα στελέχη, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μιλώ και εγώ. Η εσωκομματική αντιπολίτευση, η ίδια γκρινιάζει συνέχεια. Και ο κύριος Σιμίτης είπε προχθές να πάμε να σταματήσουν να με ψημιρούν και να γκρινιάζουν και να δίνουν ένα κλίμα μιζέριας. Άρα τα μέσα μεταφέρουν αυτό το κλίμα μιζέριας που οι βουλευτές ή τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δίδουν προς τα έξω. Ασφαλώς δεν είπα ότι κατασκευάζουν τα μέσα. Είπα τα μέσα μεγιστοποιούν. Τα μέσα, αν θέλετε, αξιοποιούν για λόγους κυκλοφορίας, τηλεθέασης, ακροαματικότητας. Σαφώς. Όμως, εδώ το πρόβλημά μας είναι τελικώς. Για να υπάρξει το ερώτημα που θα αντιμετωπίσει ο ψηφοφόρος στις βουλευτικές εκλογές. Όχι στη συζήτηση στο καφενείο ή όταν θα πάει να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στις ευρωεκλογές. Ούτε η κυβέρνηση θα επηρεαστεί στο μέτρο που όλα τα βασικά στελέχη συμπορεύονται και συμβαδίζουν με την γραμμή που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει βεβαίως ένα άλλο θέμα. Το θέμα της επιρροής πάνω στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ σαν κόμμα, σαν απήχηση στην κοινωνία. Και εκεί όλες αυτές οι εσωκομματικές αντιπολιτεύσεις πρέπει να σταθμίσουν την ευθύνη τους. Είναι φανερό ότι αν δεν υπάρχει μια εικόνα ενότητας για το ΠΑΣΟΚ, τότε πράγματι οι προοπτικές νίκης του ΠΑΣΟΚ είτε σε ευρωεκλογές είτε σε εθνικές εκλογές περιορίζονται. Αλλά αυτό είναι κυρίως ευθύνη όλων αυτών των μειοψηφιών να μην εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, να μην υπονομεύουν την πολιτική της κυβέρνησης και να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται άλλες μειοψηφίες ή άλλες ομάδες σε άλλα δημοκρατικά κόμματα. Ομιλήσατε περί μειοψηφιών και υπονόμευσης. Αισθάνεστε ότι κάποιες από τις μειοψηφίες που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ υπονομεύουν τη δουλειά της κυβέρνησης? Βεβαίως το πιστεύω αυτό, κύριε Βεγγεράτε. Βεβαίως το πιστεύω όταν βλέπω ότι αδιαφυσβήτητα επιτεύγματα, για παράδειγμα, της οικονομικής πολιτικής αμφισβητούνται με τρόπο ο οποίος δεν είναι αποδεκτός σε ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο υπάρχει ελευθερία διαλόγου, και βλέπω ότι ορισμένα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης υπερβαίνουν ακόμα και τις χειρότερες κριτικές από Νέα Δημοκρατία υπό ΚΚΕ. Αυτό το θεωρώ υπονόμευση και είμαι υποχρεωμένος να το καταδικάσω. Η οικονομική μας πολιτική εξάλλου είναι βέβαια ότι είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Ποια είναι αυτά τα στελέχη, εάν υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητούν ακόμα και αυτή τη μεγάλη μας επιτυχία, δεν νομίζω ότι προσφέρουν μια σωστή υπηρεσία στο κοινό. Ποια είναι αυτά τα στελέχη και τελικά γιατί δεν μπαίνετε σε έναν απευθείας διάλογο να ξεκαθαριστεί το τοπίο, γιατί εδώ. Μπαίνουμε σε διάλογο διαρκώς, κύριε Βαγγελάτε. Στην Κεντρική Επιτροπή έχω σηκωθεί πάρα πολλές φορές και έχω απαντήσει στα στελέχη αυτά. Δεν είναι τίποτα. Αυτό που λέω δεν είναι κάτι το κρυφό, ούτε αναφέρομαι σε μασονίες, ούτε σε κρυφούς ομίλους. Μιλάμε ελεύθερα, δημοκρατικά. Και στο συνέδριο θα έχουμε διάλογο μαζί τους και βεβαίως αν υπάρχει αμφισβήτηση ή υπονόμευση, επαναλαμβάνω, στοιχείων αυταπόδεικτων επιτυχίας της κυβέρνησης, θα σηκωθώ και θα καταγγείλω και θα μιλήσω πολύ αυστηρά προς αυτούς τους συντρόφους. Μιλάμε τελείως ανοιχτά, με απόλυτη διαφάνεια. Ανοιχτά χαρτιά. Καθαρές κουβέντες. Κάποιοι από τους συναδέλφους σας στην κυβέρνηση, κορυφαίοι υπουργοί όπως και εσείς, αναφέρομαι στον κύριο Τσοχατζόπουλο για παράδειγμα, έχουν αναφερθεί και στο ενδεχόμενο ήττας στις ευρωεκλογές. Είναι γνωστό το τι έχει γίνει με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, δεν το επαναλαμβάνω. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές, εκεί δεν δημιουργείται θέμα για την κυβέρνηση και για την οικονομία? Από τυχόν τριγμούς ή ενέργειες σαν αυτές που έχουν προαναγγελθεί από κάποιους? Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει καταρχήν το αποτέλεσμα εκλογών. Αλλά εμείς στο ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά λειτουργώ με την προοπτική νίκης στις ευρωεκλογές και πιστεύω ότι η δική μας πρόταση για τις ευρωεκλογές θα υπερισχύσει από την πρόταση άλλων κομμάτων, γιατί έχουμε να επιδείξουμε σημαντικό έργο και επίσης έχουμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή προοπτική. Ωστόσο, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι οι δημοσκοπήσεις και οι αριθμοί του οποίου εσείς κάνετε πολιτική δεν είναι ευμενείς αυτό το διάστημα για το ΠΑΣΟΚ. Εμείς ελπίζουμε να τους αντιστρέψουμε. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε το εξής, κύριε Βαγγελάτη. Ότι οι ευρωεκλογές αφορούν την εκλογή αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αφορούν το Εθνικό Κοινοβούλιο, δεν αφορούν πλειοψηφία μέσα στην Ελλάδα, δεν αφορούν αλλαγή κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα κριθεί, όπως λέει το Σύνταγμα, στο τέλος της τετραετίας, άρα στις εθνικές εκλογές του 2000. Άρα αυτός είναι ο ουσιαστικός τελικός μας στόχος. Οι ευρωεκλογές είναι ένας σταθμός στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Ελπίζω να τον ξεπεράσουμε θετικά, αλλά σαφώς αυτός ο σταθμός δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τελικό μας προορισμό. Ομιλήσατε περί του τι είναι ευρωεκλογές και προφανώς έχετε δίκιο. Αλλά δεν ερώτησα αν θα πέσει η κυβέρνηση. Ερώτησα αν θα προκληθεί κρίση που θα έχει αντίκτυπο στην οικονομία. Γιατί μερικές φορές λένε κάποιοι είναι καλύτερα μια κυβέρνηση να πέφτει από το να ροκανίζεται.
η οικονομία διαρκώς εκπλήσει τους αντιπάλους και τους αμφισβητείες της. Βλέπετε, η οικονομία ακόμα και στην εβδομάδα του Ορτσαλάν είχε άνοδο η οικονομία και το χρηματιστήριο. Δεν φοβάμαι για την οικονομία. Mm-hmm. Όχι. Δίνεται μια θετική προοπτική. Είμαστε εν όψη της ΟΝΕ. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι η χώρα θα επιτύχει τους στόχους της και θα μπει, όπως λέγεται, με το σπαθί της και όχι με κάποια πολιτικά κριτήρια? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να βεβαιώσω είναι ότι είμαστε σταθερά στην πορεία προς την ΟΝΕ. Όμως υπάρχει το θέμα του πληθωρισμού, του κριτήριου του πληθωρισμού. Είναι ακόμα δύσκολο κριτήριο. Ο οποίος, μάλιστα, τον τελευταίο μήνα δεν έχει, το τελευταίο δίμηνο μάλλον, δεν έχει την πορεία που έχετε χαράξει για να έχει. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πορεία μήνα με το μήνα. Σημασία έχει η πορεία στην διάρκεια του χρόνου. Ελπίζω ότι τους επόμενους μήνες θα πέσει ουσιαστικά, αλλά έως ότου πέσει το 2% τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, εκεί είναι ο βασικός μας στόχος, δεν θα είμαι ήσυχος σε ό,τι φορά την εκπλήρωση. Τόσο μεγάλη σημασία και να αυξηθούν και να γίνουν και ουσιαστικοί στα θέματα που απασχολούν τον λαό και τον τόπο, είναι κοινή απόφαση όλων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος επιθυμεί και αυτή τη φορά να εκλεγεί πρώτος σε Σταυρού στην Κεντρική Επιτροπή. Όλοι οι συνέδροι θα συμβάλλουμε όχι απλώς σε μια ενότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρώ ως δεδομένο, αλλά θα συμβάλλουμε σε μια νέα πορεία, μια νέα δυναμική. Η εκλογή του Κώστα Σιμίτη θεωρείται δεδομένη, ακόμη και στην περίπτωση που Παντελής Οικονόμου καταφέρει να συγκεντρώσει 1.200 υπογραφές για να θέσει υποψηφιότητα. Και μάλιστα οι εξχρονιστές εκτιμούν ότι το ποσοστό επανεκλογής θα αγγίξει το 80%. Έτσι, οι μάχοι και οι παρασκηνιακές διεργασίες έχουν επικεντρωθεί στην εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και ήδη οι περίφημες λίστες κυκλοφορούν μεταξύ των συνέδρων. Οι σκληροί εξυγχρονιστές πάντως δεν συμφωνούν με τα ανοίγματα της ηγεσίας προς τους διαφωνούντες και ζητούν ξεκαθάρισμα του κόμματος. Κανείς από όσους έχουν μια ιστορία μέσα στο κίνημα δεν θα τολμούσε ποτέ μπροστά σε 6.000 συνέδρους να καταγγείλει αυτό το συνέδριο σαν νόθο. Στο σημείο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου θα τοποθετηθεί το βήμα για τους ομιλητές στο 5ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Από αυτό το σημείο, στις 12 το μεσημέρι της 5ης, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, με την εισήγησή του, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου. Όπως βλέπετε, στην τεράστια αίθουσα του Ολυμπιακού Σταδίου, όλα είναι έτοιμα για εκείνη τη στιγμή. Οι καρέκλες έχουν τοποθετηθεί για τους 5.803 συνέδρους, ενώ σχεδόν έτοιμες είναι και οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις ήχου και τα 5 video wall που θα υπάρχουν στην αίθουσα. Μένουν κάποιες δουλειές, οι οποίες θα γίνουν μετά το μάτς του Ολυμπιακού κυρίως, γιατί υπάρχουν κάποιοι χώροι που έχουν καταληφθεί από την UEFA και πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε από τις 2 το βράδυ αύριο μέχρι την 5 το πρωί. Οι σύνεδροι έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν στην Αθήνα, θα μείνουν σε 29 ξενοδοχεία που έχει κλείσει το ΠΑΣΟΚ και θα πηγαινοέρχονται στο Ολυμπιακό στάδιο με 70 αναβλωμένα πούλμαν. Μένουμε στα σχεδόν ομόφωνα, με μόνη διαφωνία δηλαδή αυτή του κυρίου Παντελή Οικονόμου, να εισηγηθεί για πρόεδρο του συνεδρίου τον κύριο Γιάννη Σουλαδάκη και για μέλη τους κυρίους Γείτονα, Ακριτίδης, Γουρίδη, Θάνο, την κυρία Αντωνίου, τον κύριο Νικολάου, τον κύριο Ραυτόπουλο, τον κύριο Πολυζωγόπουλο, τον κύριο Μωραΐτη. Επίσης, αποφάσισε να εισηγηθεί και σε ένα άλλο θέμα που θεωρείται σημαντικό. Τι θα γίνει, πώς θα αποφασιστεί η δεύτερη υποψηφιότητα, αν υπάρξει, στο συνέδριο. Μάλιστα. Το καταστατικό προϋποθέτει το 1/5 των μελών του συνεδρίου να εγκρίνει τη δεύτερη υποψηφιότητα. Όμως το προηγούμενο συνέδριο είχε εφαρμοστεί η διαβοή αποδοχή αυτής της υποψηφιότητας. Έτσι το ίδιο θα συμβεί και τώρα, στο 5ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το σώμα θα εγκρίνει διαβοή αν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα. Επίσης, αποφασίστηκε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να προταθεί από το εκτελεστικό γραφείο προς το Σώμα του Συνεδρίου. Όλα είναι υπό την αίρεση του Σώματος του Συνεδρίου. Βεβαίως, να προταθεί λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή να αποτελείται από 180 τακτικά μέλη και να μην υπάρχουν αναπληρωματικά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές από τις λεπτομέρειες που ρυθμίστηκαν. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι τη Βάλια Πετούρη. Να πούμε ότι το πρωί συνεδρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Να δούμε το ρεπορτάζ. 48 ώρες πριν το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίξει τις πύλες του για τους 5.800 συνέδρους που αποτελούν το σώμα του 5ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος Κώστας Σιμίτης συγκάλεσε για τελευταία φορά την πολιτική γραμματεία και το εκτελεστικό γραφείο. Στο συνέδριο, εκτός από την εκλογή του Προέδρου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής. Η απόφαση είναι να προχωρήσουμε συνθετικά σε όλα τα όργανα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες του συνεδρίου. Τα μέλη της πολιτικής γραμματείας έχουν ήδη δεσμευτεί για ένα συνέδριο ενωτικό, από το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα εξέλθει με μια νέα δυναμική που θα το οθήσει στις ευρωεκλογές. Μετά την τελευταία συνεδρίαση του οργάνου, όλοι μίλησαν για κλίμα αισιοδοξίας. Πιστεύω ότι όλοι μας, όλοι οι σύνεδροι, θα συμβάλλουμε όχι απλώς σε μια ενότητα του ΠΑΣΟΚ,
το οποίο θεωρώ ως δεδομένο, αλλά θα συμβάλλουμε σε μια νέα πορεία, μια νέα δυναμική. Το προφίλ των συνέδρων χαρακτηρίζεται από τους διοργανωτές του συνεδρίου δυναμικό, καθώς η πλειοψηφία τους ανήκει σε παραγωγικές ηλικίες μεταξύ 35 και 55 χρόνων και το 1/3 έχει ανώτατο μορφωτικό επίπεδο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν μεθαύριο Πέμπτη με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής με την εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής. Στο διεθνή χώρο τώρα, ασφιχτικές είναι οι πιέσεις της Δύσης. Το σκανδαλίδι που ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν το συνέδριο απαντά στον Άκη Τσοχατζόπουλο με μια συνέντευξή του, μάλλον με σκληρά λόγια. Λέει ότι όποιος επιχειρήσει να θέσει θέμα διακυβέρνηση στόχο με τις ευρωεκλογές θα βρει απέναντί του όλο το λαό. Και χαρακτηρίζει όλες αυτές τις συνομιλίες, τα σενάρια που έχουν βγει προς τα έξω ως μικροπολιτικά και προσωπικά παιχνίδια. Ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτή τη δήλωση του συνεδρίου? Προϊονίζεται δηλαδή ένταση στο συνέδριο? Το γενικό περιεχόμενο της δήλωσης του Πρωθυπουργού είναι σωστό. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας να μπει σε συζήτηση για μια ήττα στις ευρωεκλογές? Απαντά όμως ένα κορυφαίο στέλεχος τώρα. Δεν απαντά στον Άκη Τσοχατζόπουλο, απαντά σε όλα αυτά την ικτοπάθεια που έχει καταλάβει την παράταξη, ας πούμε, και πρέπει να αλλάξει. Και πολύ καλά κάνει και απαντά. Έτσι πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το κακό όνειρο. Συζητάμε πώς θα χάσουμε και όχι πώς θα κερδίσουμε. Αυτό είναι τραγικό για μια παράταξη. Και ειδικά για το ΠΑΣΟΚ που πάντα πίστευε και πιστεύει θα κερδίσει. Το ΠΑΣΟΚ πάντα κέρδιζε. Ούτε δεκανήγια χρησιμοποιούσε. Ούτε εναλλακτικά σενάρια. Ούτε συζητούσε τι θα κάνει μετά από ενδεχόμενες ήττες. Ούτε τίποτα. Ποια ενδεχόμενη. Πώς τότε μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτείτε πιο ορατό αυτό? Ζούμε στο κακό όνειρο. Θα ξυπνήσει μέσω του συνεδρίου το ΠΑΣΟΚ, θα ξυπνήσει με αυτό το όνειρο. Θα ξυπνήσει, ναι, θα ξυπνήσει και θα ξυπνήσει αποφασιστικά. Όταν λέτε θα ξυπνήσει, εννοείται κάτι. Θα φύγει από αυτή τη σκιά, ας πούμε. Θα μπει σε μια μάχη θετική. Να νικήσει. Πώς το λένε. Είπατε πριν από λίγο στην τοποθέτησή σας ότι θα πάτε ενωμένοι, ενότητα. Ακούω συνέχεια στις τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Έχω την αίσθηση τελικά ότι αυτή η ενότητα είναι μάλλον κατ' επίφαση. Και εξηγούμε αμέσως. Θεωρώ ότι βλέπω τόσο διαφορετικές δηλώσεις, τόσο διαφορετικές πολιτικές. Είπατε μόνο σας πριν από λίγο ότι συμφωνείτε με την τοποθέτηση του κ. Κακλαμάνη που λέει ότι δεν στηρίχθηκε όσο έπρεπε. Μιλήσατε πριν για υπουργούς, για απόψεις μάλλον κυβερνητικές που δεν στηρίχθηκαν από συναδέλφους τους στο ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς πάει ενιαία αυτό το ΠΑΣΟΚ τελικά? Πώς χωράνε όλοι σε αυτό το ΠΑΣΟΚ τελικά? Πηγαίνει ενιαία, διότι όλες αυτές. Το ΠΑΣΟΚ δεν πάβει να είναι το κόμμα που σκέφτεται, που αντιπαρατίθεται, που προβληματίζεται, που ανησυχεί, που δίνει δουλειά σε εσάς τους δημοσιογράφους, διότι τα άλλα κόμματα δεν σας δίνουν δουλειά, έτσι. Που είναι ζωντανός οργανισμός μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας. Να το επανιδρύσετε το μόνο κόμμα. Θα το επανιδρύσουμε και θα το επανιδρύσουμε και όλα για να έχετε περισσότερη δουλειά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είναι σε θέση να ξεπεράσει τέτοια προβλήματα. Γιατί πάντα στην κρίσιμη στιγμή, στην κρίσιμη απόφαση, στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων. Και ξέρετε κάτι, εγώ θεωρώ ότι οι 6.000 άνθρωποι που θα έρθουν από το πόλη την Ελλάδα είναι δείγμα υγείας και έκφρασης μιας πραγματικής αγωνίας, όχι γιατί κουβαλάνε κάποια ψήφο και να ψηφίσουν κάποιους στην Κεντρική Επιτροπή, που τους υποβαθμίζουν βάζοντάς τους στο μέτωπο μια ταμπέλα και λέγοντάς τους ότι εσύ είναι αυτού νου, ο άλλος είναι του άλλου νου, εσύ είσαι αυτό το χαράκωμα και ο άλλος το άλλο χαράκωμα. Πιστεύουν στην παράταξη, έχουν δώσει κομμάτι από τη ζωή τους στην παράταξη. Και είναι η ποιοτική διαφορά που έχει το ΠΑΣΟΚ να κάνει συνέδρια 6.000 ατόμων και να είναι όλη αυτή η ένταση και να βγαίνει ενωμένο και δυνατό από αυτά. Λοιπόν, αυτό το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Αν δεν τα ξεπεράσει, αν δεν κάνει το βήμα μπροστά, εσείς λέτε, ανησυχείτε μάλλον και το έχετε δηλώσει, ότι μπορεί να οδηγηθεί στη φθορά, στη συρρήκνωση και νύχτα. Είναι αυτό, είναι μια. Είναι δηλαδή τόσο κρίσιμο και καθοριστικό αυτό το συνέδριο. Το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πιστεύω ότι είναι συνέδριο σταθμό. Γι' αυτό όταν κάποια στιγμή ρωτήθηκα, είπα ότι καλύτερα ένα συνέδριο ηφαίστειο παρά η σημερινή ακινησία, η αδράνεια, η αλληλοϊπονόμευση και οι συγκρούσεις εσωτερικές που μας καταδικάζουν σε πολιτική αφασία, ενώ μες στο κόμμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πολιτικά ορισμένα πράγματα το συνέδριο και να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Πρέπει να είναι αφετηρία, να είναι το τέλος αυτής της εποχής. Κύριε Σκανδαλίδη, την επομένη του συνεδρίου, τη Δευτέρα το πρωί δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις και σε επίπεδο κυβέρνησης, ενώ να πάρει κάποιες άλλες κατευθύνσεις η κυβέρνηση, η κυβερνητική πολιτική, ούτως ώστε μέσα και από ανασχηματισμό, αν χρειάζεται, εσείς έχετε ταχθεί υπέρ μια τέτοια κίνηση, μάλιστα ενός ευρύ ανασχηματισμού, όπως ζητούν και άλλα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα να γίνουν για να ανακτήσει το ΠΑΣΟΚ τις δυνάμεις του. Εμένα η δική μου θέση γι' αυτό ήταν πάντοτε μια δεδομένη και είναι μια θέση που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Έτσι.
Δεν, ο χρόνο τη οποιασδήποτε κυβερνητική αλλαγή είναι υπόθεση του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί κανεί να το είναι υπόθεση του Πρωθυπουργού. Και δεύτερον, δεν μπορεί αυτό να προεξοφληθεί πριν να τελειώσει ένα συνέδριο με τι αποφάσει του και με όλα αυτά που θα έχουν συμβεί εντωμεταξύ. Άρα αυτά είναι θέματα που είναι πρόωρο να τα συζητάμε. Εκείνο όμω που έχει σημασία είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, αλλαγή δεν χρειάζεται μονάχα σε κάποιε πολιτικέ, αλλά χρειάζεται και σε μια δομική αλλαγή στον τρόπο διαχείριση γενικότερα τη εξουσία, που έχει σχέση με τη σχέση του Πασόκο κινήματο με την κυβέρνηση, που έχει σχέση με τον τρόπο που παράγεται η πολιτική μέσα στο κίνημα, που έχει σχέση με τη δυνατότητα μια συλλογική διαμόρφωση τη πολιτική, με την ιδεολογία, με τη νέα συλλογικότητα και πώ εκφράζεται, που έχει σχέση με μια νέα πνοή που πρέπει να περάσει στι γραμμέ μα και στι ιδέε και στι πολιτικέ και στο κόμμα μα. Αυτό απαιτεί μια συνολική ανακατάταξη, αναδιάταξη. Στα πλαίσια αυτά, ένα νομικό ανασχηματισμό, κατά τη γνώμη μου, θα πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί και μετά όμως, δεν σημαίνει ότι αυτή η πορεία πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από μια κυβερνητική αλλαγή την επόμενη του συνεδρίου. Πρέπει να, πρώτα να πάρουμε τις αποφάσεις που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή στο σύνολο της, η πολιτική μας και στη συνέχεια να εκτιμήσουμε μέσα στα πλαίσια της συλλογικότητας και των συλλογικών οργάνων αυτή την πορεία. Σε αυτό το νέο σκηνικό, εσείς που βλέπετε τον εαυτό σας στην κυβέρνηση ή στο κόμμα. Έχετε πει κατά επανάληψη. Παρασυγγνώμη, Βαγγέλη, παραμένετε όπου, αν σας προταθεί γραμματέα στην Κεντρική Επιτροπή. Όπου μετάξουν οι ανάγκες που απορρέουν από αυτή την πορεία και από αυτή τη διαδικασία που θα βγάλει το συνέδριο και ασφαλώς η θέληση των οργάνων του κινήματος. Εσείς είναι που θα θέλετε, κύριε πάντα κύριε. Η άποψη αυτή. Πού θα θέλετε, περισσότερο κυβέρνηση, κόμμα. Δεν έχω καμιά προτίμηση. Πιστεύω ότι οι θέσεις και οι δύο είναι πολύ συναρπαστικές και δίνουν το πεδίο για κάποιον να προσφέρει πολύ σημαντικό έργο διαφορετικό. Με ενδιαφέρουν οι όροι κάτω του οποίου. Αυτό δεν είναι κάποιο αλλιώ. Δεν είναι κάποιο. Κάποιε προποθέσει πριν από λίγο. Και στι σχέσει κυβέρνηση κόμματο και στην αλλαγή συνολικά τη πολιτική τη ασκούμενη σε κάποιου βασικού τομεί. Αν αυτά δεν αλλάξουν. Ο Κώστας Κανδαλίδης από τη θέση του γραμματέα. Τι άλλο έχει να προσφέρει. Δεν μπορεί. Το συνεκτιμούμε αυτό τη Δευτέρα το πρωί για να το συζητήσουμε καλύτερα. Εξάλλου πρέπει να σα ενημερώσω ότι θα υπάρχει και μία εβδομάδα. Για να χωνέψουμε όλοι αυτή την εκδοχή. Το αποτέλεσμα. Μέχρι να συνέλθει η νέα Κεντρική Επιτροπή. Θα γίνει πολύ. Δηλαδή στι 28. Εγώ θα επιμείνω πολύ λίγα. Έχει ήδη αποφασιστεί για τι 28 Μαρτίου. Να περιμένουμε κάποιε εκλογέ. Μεσολαβή και εθνική γιορτή και σημειοφορίε και αυτά και παρελάσει. Κάποιε εκπλήξει να περιμένουμε στο συνέδριο. Φοβάστε κάποιε εκπλήξει στο συνέδριο. Οι εκπλήξει δεν είναι πάντα. Ή ευχάριστε κανένα φορά. Δυσάρεστε. Ναι, και ευχάριστε. Θερμό επεισόδιο στο συνέδριο. Θερμό επεισόδιο στο συνέδριο. Εμένα τα ηφαίστεια και τα θερμά επεισόδια δεν με ανησυχούν. Φτάνει αυτό που εγκυμονεί στα έγκατά του να είναι θετικό, να είναι δημιουργικό. Να εκρήγνεται προς την πλευρά του βήματος προς τα μπρος και όχι προς τα πίσω. Και αυτή είναι και η προσπάθεια δικιά μου. Κύριε Σκανδαλίδη, θα ήθελα ένα τελευταίο σχολείο σας σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που φέρουν το Πασόκ να μετατοπίζεται προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά, όπως εσείς θα θέλατε και πολλοί άλλοι ενδεχομένως. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές περισσότερο προβάλλουν προβλήματα και εκεί που μιλάει για την κλίμακα αριστερά-δεξιά έχουν σχέση με κάθε φορά με τη συγκυρία και την εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι ευμετάβλητα. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να χαράξει μια προοδευτική στρατηγική, προσπαθεί να εφαρμόσει μια προοδευτική πολιτική. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο μεταβατική. Προβλήματα για την ευρωπαϊκή αριστερά είναι καινούρια. Είδατε την εξέλιξη στη Γερμανία, βλέπετε την εξέλιξη παρότι ήρθαν οι σοσιαλιστές σε όλη την Ευρώπη και εδώ στις κυβερνήσεις. Δεν έχουν να προτείνουν ακόμα μια εναλλακτική πρόταση. Όλα αυτά πρέπει να μας κάνουν να ξανασκεφτούμε και το πρότυπο ευημερίας και όλα. Και οι προσπάθειες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι υποδεέστερες των Ευρωπαίων, των Ευρωπαϊκών κομμάτων. Είναι, θα έλεγα, και πιο προχωρημένες. Εγώ το έχω ζήσει και σε όλες τις επαφές που έχω μαζί τους. Νομίζω δηλαδή ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο. Πρέπει. Αυτό το δρόμο τον πάμε με πιο μεγάλη τόλμη, με πιο ριζοσπαστικές αποφάσεις και με διορθωτική πορεία που χρειάζεται. Αυτό πρέπει να γίνει. Και είναι υποχρέωση και του Πρωθυπουργού για την κυβέρνησή του, αλλά και του κόμματος στο σύνολό του για τη χάραξη της πολιτικής μας. Αύριο το πρωί αρχίζει το συνέδριο. Με την ομιλία του Κώστα Σιμίτη. Πώς πιστεύετε πως θα πρέπει να είναι αυτή η ομιλία, σκληρή απέναντι στους κομματικούς αντιπάλους ή ανοιχτός προς όλους, πρέπει να εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί παρά να είναι ενωτικός και θα είναι ενωτικός. Δεν μπορεί παρά να κάνει μια ομιλία που να έχει κάτι από το πέταγμα προς το μέλλον και όχι με επιμονή στο παρελθόν. Δεν μπορεί παρά να αναφερθεί σε όλη την πορεία της παράταξης με πλήρη συνέστηση και αυτό θα κάνει, φαντάζομαι, αυτής της πορείας και των αναγκών που πρέπει να εκπληρωθούν σε αυτή τη φάση. Κύριε Σκανδαλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε σήμερα απέναντι στο ΣΤΑΡ.
Κυρίες και κύριοι, από μένα, τον Ανδρέα Κωνσταντάτο και τον Χρήστο Τσεμπέρη, καλό σας βράδυ.